Για μίλα μου. 1-2-1-2. Ξανά. 1-2-1-2. Ξανά. 1-2-1-2-1-2. Γεια χαρά σε όλους τους παιχτούρες. Γεια χαρά σε ολόκληρο τον Αγγέλη. Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο Planet Zoo εδώ στο Gamer κανάλι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά παιχτούρες. Σήμερα, έτσι για να μπούμε λίγο στο ψητό, έχουμε κάτι σπεσιάλε. Έχουμε κάτι σπεσιάλε. Το περιμένετε πάρα πολύ καιρό, όπως και εμείς φυσικά, αλλά εντάξει, είχαν προηγηθεί άλλα πράγματα. Ήρθε σιγά, η στιγμή. Ήρθε η στιγμή να βάλουμε λύκους. Ναι, μωρή παιχτούρα. Παιχτούρες, όπως έχουμε πει, ξέρετε θα μπουν λύκοι. Μας έχετε γράψει άπειρα ονόματα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε πολλές επιλογές. Και αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στους λύκους, ε. Αυτά θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά σας ονόματα. Πριν όμως ξεκινήσουμε με το building, το καθιερωμένο building, να αναφέρουμε το δεύτερο κανάλι μας, σε περίπτωση που είστε καινούργοι. Θα βγει πάνω δεξιά annotation. Κάντε click, κάντε subscribe, το μικρό μας το κανάλι ανεβαίνει και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Με πολύ αγάπη βέβαια ανεβαίνει και αυτό, εννοείται. Με πολύ αγάπη. Και φυσικά θα βγει και playlist σε annotation του Planet Zoo για να δείτε από την αρχή πώς ξεκινήσαμε. Πώς τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά που βλέπετε πίσω μας. Oh, baby. Πάμε να ξεκινήσουμε το project, γιατί ο Ζόχαν έχει ένα καλό με βουνό. Θέλει να ανεβαίνει σε βουνό. Συζητήσαμε λίγο μαζί με τον Ηλία και θα είναι τούμπαν. Αν δείτε, έχω κάνει μια προεργασία, δηλαδή φαίνεται εδώ πίσω το βουνό. Το βλέπετε. Αν βγει όπως φανταζόμαστε, μάγκες. Αλλά θέλει κι άλλο να το υψώσουμε. Οπότε, δώστε μας λίγο χρόνο. Για εσάς θα είναι λίγο, για εμάς θα είναι πολύ. Και τα λέμε σε λιγάκι. Για πάμε. We'll be right back.
φιλαράκι μου νομίζω ότι έχει ζωγραφίσει. Λέει, έχει γίνει καλή δουλίτσα. Δεν τώρα ξέρω... δεν ξέρω αν ζωγράφισα. Είχε σκέφια, είχε σκέφια. Ήταν ένα καλό project με βάση του Johan Vectores, το ξαναλέω, γιατί είχε πει αυτός λόγω... ήθελε βουνό. Και λόγω αυτού έκανα εγώ ένα τουνελάκι. Υλοποίηση όμως, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Δηλαδή το τούνελ μέσα. Και σπηλιά. Τουνελάκι μέτρηση. Και που θα μέτρηση. Βλέπουμε έτσι. Τσακ, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πολύ του λύκους μας. Τώρα, εντάξει, να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει και καλύτερα, όπως σε κάθε project, φυσικά. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν, πώς θα το πω, σημεία ακόμα μπορούμε να κάνουμε πιο... ισχύει, σιγά-σιγά, αν είναι, αλλά... μπορούμε να το βελτιώσουμε. Εκτός και αν είναι το τελευταίο επεισόδιο, το ξαναλέω, μπορεί να είναι το τελευταίο επεισόδιο. Θα δούμε, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εξαρτάται από εσάς, σκυλιά και μόνο. Πάμε να βάλουμε λίγο μέσα τα λικάκια, αλλά πριν τα βάλω, πρέπει να δούμε λίγο το τι χρειάζονται. Σωστός, μου αρέσει όχι, το σκεπτικό όχι σου. Απλά το τι χρειάζονται. Ναι. Τα στοιχεία τους, με λίγα λόγια. Δεν το κάνουμε κάθε φορά, Zipedia. Το κάνουμε κάθε φορά. Population λέει in the wild 300.000. Έχει πράγμα. Έχει αλλά... πράγμα νομίζω. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω, ε. Μάλλον. Πεις, αλλά είναι υπό εξαφάνιση. Τι ναι, μην το παίζουμε και γνώστες. Ισχύει. Σωστό. Μάλλον σωστός. Υποθέτουμε ότι είναι καλό νούμερο. Τέλος πάντων, ναι. Τώρα εδώ πέρα την τοποθεσία που θέλουν, το χώρο, εμάς έχουμε ξεφύγει. Έχει ξεφύγει μας ο χώρος. Οπότε τα 24 ζωάκια που μας λέει εδώ, 12 αρσενικά και 12 θηλυκά, θα είναι ό,τι πρέπει. Θα είναι μια χαρά. Εντάξει, οπότε... στην ουσία θέλαμε ένα αρκετά μεγάλο χώρο για να βάλουμε πολλά δέντρα να είναι λίγο σαν δάσος. Έχουμε βάλει ήδη πολλά δέντρα, αλλά θέλουμε περισσότερα να γίνει λίγο πιο πυκνό. Ακριβώς. Εντάξει, θα μπουν και στην πορεία αυτά, δεν είναι ανάγκη να τα ένα δείξουμε. Ένα δασάκι τώρα. Θέλαμε, ζουν 12 χρονάκια λίγα, σαν τους σκύλους με λίγα λόγια, αφού από εκεί προέρχονται και εκείνοι. Οπότε, Johan. Είναι τους... μονογαμικά ζώα, δεν το ήξερα αυτό. Γι' αυτό θέλει. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό μπαμ. Μπράβο. Κάνουν εταίροι, οκ. Okay. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα κάτσε λίγο να φέρουμε μέσα. Όπα από εδώ. Να τα φέρουμε μέσα. Θεωρώ ότι όλα τα στοιχεία στο Planet Zoo όσον αφορά τα ζώα πρέπει είναι να είναι σωστά. Οπότε μαθαίνουμε και κάτι. That's good. Και άμα δίναμε και ακόμη πιο πολύ σημασία, κάτι θα μαθαίναμε παραπάνω. Έλα μωρέ. Εντάξει. Αυτό έχεις ένα δίκιο. Τώρα να φέρω λίγο εδώ πέρα τα ζωάκια μας τα όμορφα. Και τα έχω βάλει ακριβώς δίπλα να είναι... πέρτα για να τα ονομάσουμε κιόλας, ε. Ναι, αλλά το θηλυκό θα είναι το δικό μου όνομα στο θηλυκό. Εντάξει. Εντάξει, το ξέρω πρώτο θηλυκό. Βάλεις. Ξέρω τι θα βάλεις. Τη σκύλα μου θα βάλω. Έτσι, μπράβο, ήμουν σίγουρος. Τώρα κάτσε να δούμε ποια είναι η καλή που είχα μπανίσει. Chloe. Oh yeah, baby. Πρέπει να είναι αυτή. Μάλλον, ναι. Νομίζω έχει πιο καλά stats. Παίρνουμε αυτή εδώ ήτανε. Τακ. Έχει 2.000, ναι. Είναι Κυριάννα. Η... πώς? Κυριάννα. Κυριάννα. Αυτή. Αυτή η Κυριάννα. Εδώ είσαι. Παλιό ψέμα. Και πάμε. Εδώ ζου. Πάμε στα ζωάκια μας. Και πάμε. Και έλα. Γιατί τον λένε το Jacob 2 τον έναν. Τι. Jacob 2 τον έλενε. Αυτό πρέπει να το έχει ονομάσει κάποιος από εκεί που το έχω αγοράσει εγώ. Το έχω πάρει από άλλο παίκτη. Έχεις πάρει από άλλο παίκτη. Ναι, άμα δεις εδώ, κοίτα το όνομα. Αυτός με η Chloe μπορεί να είναι Frontier. Frontier νομίζω είναι η εταιρεία που φτιάχνει το παιχνίδι. Οπότε κάτσε να πατήσουμε να παίξει λίγο το παιχνίδι. Και φιλαράκι. Θέλω να δω εδώ το νερό άμα φτιαχτεί. Γιατί κάπου το είχαμε αφήσει το μηχάνημα, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, την τελική κλείνουμε... εκεί που χωρίζει, δηλαδή βάζουμε ένα φράχτη και βάζουμε μόνο στις αρκούδες. Ωραία. Να είναι καθαρό. Σωστός αυτό που λες. Γιατί δεν μας παίρνει το να καθαρίσουμε όλο το ποτάμι, το βάλαμε για μορφιά. Ακριβώς. Δεν χρωθούμε κιόλας. Έχουμε κάνει όλο το ποτάμι εδώ πίσω. Επίτηδες καθαρά, ώστε να είναι λίγο όμορφο όπως είπε ο φίλος μου. Να είναι λίγο sexy, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα. New animal, η Ivy είναι εδώ. Για να είσαι εδώ, κοπέλαρά μου. Τα σπάει. Τι θα κάνεις. Κάτι τώρα είναι πρώτη επαφή. Θέλω να δω. Είναι πολύ όμορφο, έτσι. Να πούμε ότι χαλάσαμε και γύρω στα 100.000 για όλο αυτό το project, να ξέρετε. Πάμε τόσα. Είχα 350 και πρέπει να έχω 250 τώρα. Εντάξει, τα λεφτά δεν μας νοιάζουν.
Πάει Λέων. Στο κουτί. Πάει, αφού είναι νούμερο τώρα. Πάει να παίξει. Πας να παίξεις, λαμόγιο. Ζαβολιά, κοιτάξτε φάτσα που έχει. Θα κάνει ζαβολιά, στάντα. Είναι όμως, ρε φίλε... Είναι τούμπανο ζώο. Όχι! Ξύπνα. Δεν ήθελε να το... Όχι. Όχι, απλά πάει μέσα. Θέλω να δω ποιος θα μπει να τα ταΐζει. Μάγκα, πέντε αστεράκια, όλα τούμπανα. Το πετύχαμε την πρώτη. Απίστευτο. Να δω λίγο. Νερό. Ακόμα είναι στο... Είναι πράσινο. Θα δείξει συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα φτιάξει. Θέλει λίγο χρόνο βέβαια. Power. Έχω βάλει εδώ power. Εδώ έχουν έρθει οι τυπάδες να δουλέψουν. Ναι. Είπες να κάνουμε προσλήψεις. Ναι, έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Τουαλετίτσες. Ναι. Οι τουαλέτες θα είναι δρομάκι, ε. Ποιο? Οι τουαλέτες. Δεν έχει κάνει μόνο του. Όχι. Εντάξει, ναι, μωρή τυπάρα. Όλα μπράβο. Διορθώνονται, φίλε. Γιατί είναι γιοτάδες. Θα... Τώρα εδώ... Η αλήθεια έχουμε βάλει μια μεγάλη ανηφόρα, Ζόχαν. Δεν πειράζει. Θέλει κόπο. Κοίτα εδώ πώς πρέπει να ανέβουνε. Αλλά... Μετράει όμως, ρε φίλε. Αξίζει. Φαντάσου, δηλαδή, εγώ τα σκεφτόμουν τα project, σκεφτόμουν τον εαυτό μου να κάνω αυτή τη διαδρομή. Θα γούσταρα, ρε φίλε. Αξίζει. Και αυτό λένε και οι πελάτες, ότι τους αρέσει να έχουν χώρο να περπατήσουν. Γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ πλάνο. Okay. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει πάρει μορφή το πάρκο. Με το βουνό μέσα στη μέση. Έλα, εντάξει, θα σπάει. Οπότε, αν θέλαμε να συνεχίσουμε και πας από εδώ κάτω και κάνεις κι άλλα από εδώ, θα γίνει πολύ, 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 πολύ τούμπανο. Αλλά μένουμε όσο έχει προς το παρόν και βλέπουμε. Ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μεταφερθούμε και σε άλλο πάρκο. Έτσι λέμε. Και γιατί έχει στα παγόνια, τι γίνεται. Είναι Χριστούγεννα. Ρε. Είναι Χριστούγεννα, ρε. Γιατί μου το έκανε αυτό. Χριστούγεννα. Unbox. Όλα. Unbox. Κάντε τα. Τσακ. Κλακ. Γεια σας. Πες μου τι έχει γίνει σε όλα τα ζώα αυτό. Γιατί να έχει γίνει. Όχι. Τα αυτά έχει γίνει μόνο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Γιατί είναι χαζά. Τα τυγράκια τα έχεις όλα τα λεφτά. Κατούρες. Και οι crocodiles. Unbox. Ήτανε hungry, λέει. Ναι. Μήπως δεν πήγε κανείς να ταΐσει. Εδώ και αυτά εδώ. Ρε εσύ, γιατί κάτι έγινε. Okay, αυτό μπορεί να είναι σαν bug. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κάτι παίχτηκε. Enrichment θέλανε αυτά. Δεν ξέρω. Εδώ, δεν ξέρω. Δεν το έκανε σε όλα τα ζώα. Και αυτά. Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Αυτό, μήπως κάτι πάτησα εγώ κατά λάθος. Τέλος πάντων. Το αφήνουμε. Άμα θες να πουλήσεις όλα τα ζώα μαζικά, ε. Ναι, άμα θες να τα πουλήσεις. Εδώ Σάξ και Αλίνα και τα μικρά. Ω, κολυμπάνε μαζί, ρε! Ναι, ρε, φίλε. Κάτσε, βγήκε το κούτσικο από εκεί. Καλά, εκείνο παίζει. Hey! Του στείλει μια καλή. Ελάτε, παιδιά, έχει τσιμπούσει. Τι τσιμπούσει εδώ, αυτά κάνουν πάρτι. Εντάξει, τα αρκουδάκια τα σπάνε. Τώρα από εδώ δεν ξέρω αν έρθουν, ε. Να κάνω κάτι σημαντικό που δεν έχουμε κάνει. Κάνε. Είναι να πατήσουμε μια παύση και να βάλουμε εδώ οθονίτσες και να βάλουμε τα donation box. Δεν τα έχουμε βάλει. Βάλαμε τρεις σημαντικό, ε. Ναι, αλλά το έχω αφήσει επίτηδες να το κάνουμε μαζί τώρα. Από τη μία λέμε δεν μας δίνουν τα λεφτά και από την άλλη είναι το πιο σημαντικό. Βγάλε άκρη. Χαχα, ισχύει. Τώρα εδώ πέρα οι δύο δρόμοι που έχουμε κάνει μπορεί να είναι και too much. Αλλά εμείς το κάναμε. Είναι too much, αλλά εμείς γουστάραμε. Ισχύει. Ήτανε... Δηλαδή φαίνεται ωραίο. Τώρα εμείς στοχεύσαμε πιο πολύ στην ομορφιά, ας το πούμε, όσο μπορούμε, παρά το να βγάλουμε χρήματα. Ακριβώς. Άρα και εντάξει, τα tips σου δείχνουν πιο πολύ. Εμείς θέλαμε να δούμε πιο πολύ τι λεφτά θα πιάσουν οι λύκοι, όχι τόσο για να τα βγάλουμε. Ακριβώς. Αυτά εντάξει, τώρα έχουμε, δεν μας πειράζει. Απλά θες να δεις αν μετράει το projectάκι σου. Όπως και να έχει. Καλά, projectάκι δεν είναι. Καλά, μας projectάρ είναι αυτό, φιλέ, κοίτα εδώ. Και θέλω να μπεις πάλι μια σπηλιά, please, όταν πάρεις τις τηλεοράσεις. Να δούμε πώς φαίνεται από μέσα. Με τα φώτα, ε. Ναι, ρε, εσύ. Αλλά δεν ξέρω, πρέπει να βραδιάσει λίγο, boy. Εντάξει, okay. Τώρα εδώ. Εδώ δεν θέλω αυτό. Θέλω να βάλω αυτό εδώ πέρα με το stand του. Ωραίος. Θα την πετύχεις με την πρώτη. Ναι, φιλέ. Α, μωρή τρέλα. Εντάξει, ρε, πώς φαίνεται συνήθως... η Sky. Δεν γίνεται με την πρώτη, αλλά τώρα είναι. Συνήθως πάνε στον αέρα τηλεοράσεις, για όσους παρακολουθούν και ξέρουν. Είναι κόλπο, ρε. Είναι κόλπο, ναι. Τώρα εδώ οι τηλεοράσεις πώς θα αντέξουν πάνω στα χιόνια γενικά, όχι μόνο είναι οι ειδικές, ρε. Τώρα έχω βάλει κάποια φώτα, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
Πού καταλάβεις από τώρα, Ζόχαν, γιατί... Έλα, φίλε, εντάξει. Κοίτα πλάνο όμως, ρε. Φαντάζομαι να είσαι εδώ μέσα και να βλέπεις, και να λύκους, βλέπεις μια κοσαριά λύκους. Να πούμε ότι είναι τέσσερις που θα βάλουμε άλλα τρία ονόματα στην ουσία. Ναι, γεννήσουν και θα γίνουν παραπάνω. Μην πάνε να αγοράσουν τώρα 24. Όχι, δεν γίνεται. Μάγκες. Γιατί έχουμε δει ότι γεννάνε εύκολα. Εντάξει, οπότε... Μάλλον θα παίξουμε σε άλλο ένα επεισόδιο. Αν είναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ένα μικρό επεισόδιο ίσως για να δούμε όλους τους λύκους μαζί. Ακριβώς. Για να κλείσουμε όμορφα τα χιόνια. Ακριβώς. Και όχι μόνο τους λύκους, εννοείται. Να τα δούμε όλα μα όλα μαζί. Έτσι, μπράβο. Τώρα βάλω εγώ τα donation και μετά. Μήπως βάλουμε κάνα τέτοιο, Ζωχάν. Αυτό λοιπόν, πρέπει να είναι το τελευταίο... Θέλω να δω, γιατί δεν ξέρω αν έχω κάνει τόσο καλό χώρο. Βασικά δεν έχω κάνει καλό χώρο. Κοίταξε, οπότε... επειδή δεν το είχαμε σκεφτεί από την αρχή, το επόμενο map θα κάτσουμε να υπολογίσουμε ή τελεφερίκ, ή με αυτοκίνητο, ή τρενάκι. Ναι, έχει εδώ αρκετά. Έχει αρκετά εδώ. Τρενάκι. Αυτοκίνητο δεν έχει αυτοκίνητο. Το τρενάκι είναι όλα τα λεφτά, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι. Όχι. Θα το σενιάρουμε στο επόμενο map, παιχτούρες. Τώρα βάλε σκουπίδια και tips. Πού είναι ρε, τα tips, ρε, έχω χάσει, ρε. Hello. Εδώ. Α, τα δω. Έλα, ρε, Ηλία. Έφαγα σκάλωμα τώρα, να ξέρεις. Το Nation Box. Ένα. Έχουν ξεκινήσει, δύο, ε. Τρία. Και τώρα βραδιάζει, θα μπούμε και μέσα. Είναι, μήπως είναι πολύ σκοτεινά εδώ μέσα. Θα βάλουμε κι άλλα, man, boy. Όχι, προς το παρόν είναι εντάξει. Προς το παρόν είναι καλά. Έχει ένα φως ακόμα απ' έξω, αλλά θα δούμε στη συνέχεια. Να σου πω. Παρακαλώ. Μόνο ένα λίγο έχουμε φέρει. Α, οι άλλοι δεν ήρθανε. Δεν ξέρω. Περκέ, σινιόρ. I don't know. Αυτός μάλλον εδώ πέρα κολοβαράει, να ξέρεις. Από τώρα. Τι είναι, πού να είχαμε βάλει και τον Τζε. Καλά, γι' αυτό μπήκαν στο κουτί οι κροκόδηλοι. Τώρα ο Τζε δεν ξέρω πού είναι. Τον φάγανε οι κροκόδηλοι. Δεν ξέρω. Move. Move, bitch. Get out of the way. Now, bitch. Yeah. Τώρα θέλω να δω γιατί πρέπει να είναι και τρεις μέσα, απλά δεν φαίνονται. Ναι, τρία είναι εδώ μέσα, απλά δεν φαίνονται. Είδες, τι καμουφλάζ. Αλλά θέλω μια χάρη από σένα. Να την πες. Θέλω να μου βρεις τρία ονοματάκια. Ναι. Σε. Θα παίξουμε, σε. Δύο αρσενικά, ένα θηλυκό. Ένα θηλυκό. Γιατί το άλλο το όνομα. Θα σου βρω. Έχω μαζέψει όσα πιο πολλά μπορούσα. Μάγκες, είπατε σε σχόλια, τι να πω. Πάρα πολλά ονόματα. Περιμένουμε να γεννήσουν για να τα φτιάξουμε, εντάξει. Ακριβώς. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει power εδώ πέρα που έχω βάλει εγώ το... Εντάξει, εγώ το έχω βάλει απλά να φέγγει χωρίς ρεύμα. Οκ. Εντάξει, boy. Κάτι θα γίνει. Θα το φτιάξουμε, ρε. Λοιπόν, το ρόκο πώς σου φαίνεται. Ο Στέλιος. Ρόκο, ναι. Στέλιο καλός, ρόκο. Καλός. Θέλεις να πούμε έναν ρόκο. Θα πούμε ένα ρόκο. Θα σου πω. Έχουμε σκουπ, λάκι. Ο καλύτερος λέει να είναι ο Ασπροδόντης. Ο Ασπροδόντης. Ναι. Ο αλφα μέιλ, αυτό. Ναι, ακούγεται και λίγο έτσι. Ο καπετάνιος. Αλλά ποιος είναι καλύτερος από τα αρσενικά που έχουμε, Ασπροδόντης. Πρέπει να πούμε κάποιον που είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία, πιστεύω. Ασπροδόντη. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε μεγάλο νομίζω σε ηλικία τόσο πολύ. Λίγο θα... μεγαλύτερο. Θέλω να δω λίγο τα φώτα και θα αλλάξω ονόματα. Okay. Έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε και άμα το παρατηρήσατε. Κοίτα, εμένα μου αρέσει. Είναι το πόδι του λύκου. Το βάλα έτσι. Είναι ωραίο. Τα φώτα είναι έτσι, boy. Εμένα μου αρέσουν. Και σκάνε λίγο. Ατμόσφαιρα. Έχω βάλει και από κάτω. Έχω βάλει μέσα λίγο εδώ στη σπηλιά, α το πούμε εδώ στα ατυχώματα. Πολύ καλό. Όσο να είναι λίγο... Δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Όχι. Ίσα να με βλέπεις να με σκοτωθείς. Εντάξει, δεν σκοτώνεται. Όχι, περιποιημένα εδώ μέσα. Δεν βάζεις και ανακάδο για σκουπίδια. Αυτό πήγα να πω τώρα, ρε φίλε. Μωρή, τι πάρα, μπράβο. Γιατί θα έχουμε προβλέμα. Θα ξεκινήσουν την κρίνια πάλι. Και με το δίκιο ακούει, τους. Και με το δίκιο τους, γιατί έχουμε πει όχι σκουπίδια κάτω παιχτούρες. Το έχουμε ξαναπεί. Ισχύει. Γενικά, όχι μόνο σε ζωολογικούς κήπους. Όχι, παντού. Ούτε στους δρόμους, ούτε πουθενά. Να το έχουν πετάξει, είδες, ήδη. Αφού δεν έβαλες, ρε φίλε. Ρε φιλαράκι, σου λέει, έχω σκουπίδια πάνω μου. Τώρα γιατί τα πετάς κάτω, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε. Πολλοχαρακτήρες, Ζωχάν. Μωρά.
Και κάνα παγκάκι να βάλουμε εκεί στα μαγαζάκια, λες. Ή δεν λέει. Μπορούμε, αλλά δεν έχω κάνει αρκετό χώρο ώστε να αράζουν τώρα εδώ πέρα οι τύποι. Εντάξει, εδώ, ξέρεις. Εδώ μπορείς να βάλεις μερικά. Όλα αυτά εδώ, τα απλά. Ναι, μωρέ, μπράβο. Έλα, έλα. Ξέρεις, παίρνει ο άλλος το μπεργκεράκι του, το σαντουιτσάκι του, τι παίρνει, το σουβλακάκι. Δεν έχουμε σουβλάκια. Δεν έχουμε σουβλάκια, τι πουλάμε. Όχι, 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 όχι. Μπέργκερ. Α, μπέργκερ. Ναι, μπεργκεράκια full. Σταματάει τα goodies McDonald's και δεν ξέρω τι έχεις. Εσύ το έχεις βάλει, εντάξει, οκ. Πολύ mechanic. Όχι, όχι, το έχουμε ενεργοποιήσει. Τώρα θέλω να δω λίγο εδώ πέρα μέσα. Δεν φαίνονται καλά με τα φώτα που έχω βάλει. Θέλει πιο μεγάλα φώτα. Θέλει φώτα να μην βάλω καν. Ρε φίλε, εγώ έλεγα μέσα σπηλιά να μην έχει άλλα φώτα. Έχω βάλει λίγα έτσι εδώ απλά μόνο και μόνο για να σπάσει λίγο το. Ω, κοίτα ο ουρανός πως φαίνεται. Άντε γεια. Τι πλάνο έχεις πετύχει, δικέ μου. Άντε γεια, φίλε, εδώ θα κάτσουμε. Τώρα θέλω. Εδώ πέφτει τελείως το ναι, φως. Ναι, 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 ναι. Φύγιασε λίγο εδώ να δούμε. Ακούς. Θα φυγιάσουμε εδώ ακού, μέσα. Ακού, ακού, ακού. Ο Λύκος έκανε. Νομίζω ναι. Ω, δεν κάνει τώρα. Έλα ρε, παλιοτύπε. Φίλε, νομίζω ότι το άκουσα. Έξω αν είναι τις φαντασίες μου. Κάνα φράγκο, πέφτει. Πα, ακόμα είναι νωρίς. Καπελάκια. Α! Ρε. Τι. Οκ, εντάξει, όλα κομπλέ λένε εδώ. Έχω βάλει όλα. Και καπελάκια εδώ να παίρνουνε. Α, ωραίος, εντάξει. Ωραίος, μπράβο, μπράβο. Να πουλάμε και λίγο merch. Ναι. Ωραία, πάμε να μου πεις τα ονόματα. Λοιπόν, να άκουσε με φιλαράκι. Για να παίξουμε μπαλίτσα όμορφη. Ο φίλος μας. Πω, τι έχει γίνει. Ω, τι παίχτηκε εδώ. Μισό, φίλε, δεν έχει έρθει ένα σκίπερ. Ω, ξέρεις γιατί. Ξέρεις τι έχει γίνει με το σκίπερ. Τι έγινε. Δεν έχω φτιάξει, δεν έχω ασχοληθεί ακόμη ο Αθεόφοβος με τις... με τους τυπάδες, με τις ζώνες που δουλεύουν, γιατί φτιάχνουμε σε κάθε επεισόδιο. Ε? Οπότε δεν τις έχω κατηγοριοποιήσει. Α. Καλά. Και στην ουσία... Okay. Ναι, μεν εγώ βάζω τα σπιτάκια εδώ δίπλα, αλλά ας πούμε αυτός εδώ πέρα μπορεί να μην έρθει μόνο εδώ στα δύο και να πηγαίνει αλλού και μετά γίνεται ένα μακελιό. Και... Εγώ εδώ πάνω έχω βάλει κίπερ και όλα για τους λύκους. Αλλά δεν ξέρω τώρα... γίνεται πανικός. Ναι, δεν ξέρω αν αυτοί εδώ έρχονται μόνο εδώ. Εντάξει, εδώ πέρα έχω βάλει και too much, το έχω κάνει. Λες και είμαστε πάνω στην Αυστρία. Είναι εδώ είμαστε πέρα. Πολύ large, ε. Ναι, 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 έχω αυτό βάλει πραγμάτια. Ναι. Το project. Τσαχακ. Καφετέρειες εδώ, μπαράκια, ιστορίες. Εδώ είναι και τα staff, φίλοι, τα περιβού είμαστε. Είναι όλα. Και με το σφυρί, Slammer Hammer. Ναι, ναι, ναι. Άντε, ρε. Κάνουμε και από αυτά. Άντε, ρε. Μάλιστα. Είσαι έτοιμος να βάλουμε ονόματα. Ναι, κάποιος να πάει να καθαρίσει εκεί πέρα τα παγόνια. Άντε. Το... Σας παρακαλώ. Ω, τι έπαθε. Είναι άλλο το μικρό. Κολεβέτ. Εδώ εσύ. Has been in the box too long. Ήταν στο κουτί, λέει. Ποιος? Κάποιος ήταν σε ένα κουτί, λέει, πολύ ωραία. Τι να σου πω τώρα. Ρε, έχουν γεννήσει εδώ πέρα τα έχει πάντα. Έχει γίνει πανικός. Ρε, κοίτα πόσα έχει, ρε. Κι άλλα. Πάντα είναι η κουνέλια. Ξέρω εγώ. Ρε. Για εδώ, για, για. Αυτός είναι ο πρώτος. Ο Τσουγκ Φέγγ, ναι. Αν τον δώσω, 80. Εσένα. Τι. Not bad, εσύ, ε. Τι. Πάρε 300, φίλε ρε. Δεν το περίμενα στην αλήθεια. Οπότε αυτά τα δώσουμε για να έχουμε εδώ τα φιλαράκια για τα επόμενα πάρκα και όχι μόνο. Σου μένουν να... αυτά. Αυτά μένουν. Όταν αλλάζεις πάρκο, μένουν. Τα λεφτά όχι. Α, οκ. Okay. Υγράκια εδώ έχουμε 4. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλά. Θέλει ο καθάρισμα εκεί μέσα, αλλά εντάξει. Κάποιος θα πάει. Όχι, κομπλέ, 99, boy. Α, ωραία. Κάπου είδα, είχαν κατουρίσει. Ωραία, πάμε εδώ στα ονόματα για να παίξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους λύκους και αν θα γεννήσουν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αλλάζουμε, λοιπόν. Ό,τι μου πεις βάζω. Οκ. Okay. Παιχτούρες, να πούμε ότι είπατε πολλά ονόματα, δεν γίνεται να τα βάλουμε όλα, εννοείται, οπότε μην παρεξηγηθεί κάποιος αν δεν βάλαμε το όνομα που μας είπε, γιατί πρέπει να διαλέξουμε κάποια αναγκαστικά. Τα περισσότερα ονόματα που είπατε ήταν ωραία, είχαν γέλιο, αλλά θα επιλέξουμε κάποια τώρα. Εντάξει. Για αρχή 3 ονόματα, 4 και μετά θα βάζουμε κι άλλα όταν γεννήσουνε. Παιχτούρες, διαλέξαμε ονόματα. Λίσα, Ρόκο, Άιβι που έβαλε ο Ηλίας και Ασπροδόντης. Πολύ ωραίο αυτό, White Tooth που είναι ο πιο μεγάλος, είπε ο Ζόχαν, επειδή είναι 16 χρονών. Sorry. Ναι, έτσι λίγο το σκεφτήκαμε. Αλλά, κάπως έτσι. Επειδή είναι γέροντας, πω. Ίσως τον χάσουμε σε λίγο. Γιατί αν θυμάστε, στο Ζουπίδι μας έλεγε ότι η Λίκη
Αυτό είναι μέχρι 12 χρόνια. Μέχρι 12. Οπότε αυτό έχει περάσει το όριο. Ο τύπος είναι καλός. Είναι μεγάλος, δεν μασάει. Να το, 12 χρονάκια. Έχει πάει 16 σχεδόν, οπότε. Ίσως όπου να είναι. Οκ. Παιχτούρες, όπως είπαμε, θα ξανα. Θα γεννήσουν στην ουσία ηλίκη, οπότε θα βάλουμε. Αυτό περιμένουμε. Θα βάλουμε και άλλα ονόματα. Άρα μην αγχώνεστε. Αν έχετε καμιά καινούργια ιδέα, εννοείται, γράψτε μας σε σχόλιο. Πώς πάνε τα οικονομικά μας, να σου πω κάτι. Κύριε λογιστή. Total profit έχουμε 105.000. Τι λες, ρε. Και ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό πάμε σε απλά ελληνικά μεταφράζεται. Βαράμε στο κεφάλι. Έτσι, μπράβο. Ανεβάζουμε το εισιτήριο, μάγκες. Τώρα, να δούμε εδώ πέρα. Όσον αφορά αυτό που μου είπατε στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι κοίταγα τους μικρούς, πρέπει να κοιτάς και τους μικρούς και τους μεγάλους. Τώρα, αν το κλικ μου πήγε στο μικρό, όπως εδώ, πάλι μου πήγε στο μικρό, όπου και πιο πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι τα πιάνει σαν group, έτσι. Και σαν group, αλλά μπορεί και ο μικρός να πει κάτι για την τιμή, ρε παιδί μου. Να, κοίτα, άμα δες, εδώ η Τάνα. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ η μαμά της, το μιλφάκι εδώ η Τάνα. Γεια σου. Γεια σου. Δεν μπορώ να την πιάσω, κοίτα. Εκεί που πας να πατήσεις κλικ, ρε φίλε, στο στήθος. Πάνω στο κεφάλι της πατάω, φίλε, κοίτα. Δεν θέλει, έπιασε τον τυπά πίσω. Έπιασε τον τυπά πίσω. Δεν είπε ακόμα. Να το. Underprice. Underprice, γιατί και, έχουμε εντάξει, κάνει ολόκληρο project. Να σου πω, φίλε, με το που μπαίνει στην είσοδο, βλέπεις ολόκληρο βουνό. Κοίτα, αυτό δεν το δείξαμε. Με το που μπαίνει στην είσοδο, όχι. Να το, εδώ είναι. Αλλά επειδή είναι τα δέντρα, το κρύβει τώρα. Εντάξει, φαίνεται όμως λίγο. Αλλά ότι όσο είναι να είναι, φαίνεται. Πειραγμένο ισχύει. Εκεί. Ισχύει, ισχύει. Οπότε σου λέει ο άλλος μόνο 45 ευρώ. Μόνο. Πού πάνε τώρα μια 55 ευρώ, να σου πω τι να γίνει. Πόσο? Εγώ 55 λέω. Εγώ θα το πάμε, θα το παίξω 50. 50. 25. Ωραία. Μισή τιμή για πιτσιρικά. Για αρχή. Το max πόσο είναι, 300. Νομίζω είναι 200. 200. Πατάω play να δούμε λίγο τι παίζει. Όπα, sorry. Ωραία, εσείς μπήκατε. Εσύ, για να δούμε, εσύ φαίνεσαι λεφτάς. Great. Oh. Αφού είπα, φαίνεσαι λεφτάς. Εδώ το γκρουπάκι αυτό. Η φαμίλια. Οχ, ο φουκαράς. Οχ, 300 στάρικα εισιτήρια θα δώσει. Και άλλα τόσα που θα φάνε μέσα. Ωραία, κάτσε να δούμε τους γονείς. Τους γονείς, γιατί πιάνει τους μικρούς πάλι. Dad. Οπα. Great, λέει η μαμά. Άρα great. Και ο μπαμπάς great θα λέει, αν πλήρωσε αυτός μπορεί να μην δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Εδώ. Good. Εσύ εδώ Ταλιμπανέζε. Good. Εσύ εδώ μπάρμπα με το ξανθούλικο το μαλάκι. Good. Άρα φίλοι είμαστε μια χαρά. Μπορούμε και παραπάνω. Θα το κοιτάξουμε στα επόμενα. Οπ. Τώρα εδώ πέρα αυτά το έχουν μεγαλώσει. Οχ, και είναι πολλά, ε. Θα πρέπει να διώξω κάποια. Εσύ έχεις κάνει. Ή δεν ζεις και καλά, φεύγεις. Δεν ζεις καλά, αλλά είσαι καλό ζωάκι. 4 είσαι μικρό. Εδώ παίζουν ξύλο. Παίζουν, αυτό είναι η μαμά εδώ. Η μαμά μπορώ να τη διώξω. Τσουνγκ Φέγγ. Εφόσον τα μικρά της είναι πιο νέα. Κοίτα, η μάνα γέννησε, μπορεί να φύγει. Και αυτός πρέπει να είναι ο μπαμπάς. Όχι, είναι 4, είναι παιδί. Λέει. Ο μπαμπάς, μας έχει πάει για τσιγάρα. Πήγε μόνο της άλλο ζου. Φεύγω. Εκτός και αν ήταν πιο μικρός, και είναι αυτό εδώ πέρα που ήταν πριν λίγο. Εδώ αυτά δεν τα έχω τσεκάρει και βλέπεις ότι είναι λίγο παραπάνω. Αυτά πρέπει να είναι ένα και ένα. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ οι Beatles μας είχατε πει να φέρουμε Scorpions. Πέθανε ο τελευταίος από τους Beatles, μάλλον από τα πολλά ντράγκια. Πέθανε. Τώρα θα φέρουμε τους Scorpions, που και αυτοί είναι στα όρια. Με το ένα πόδι μέσα είναι. Δεν μας άνε όμως ακόμα. Εδώ να τα πουλήσω. Έλα εδώ, 11, 12 σχεδόν. Έρε εδώ. Δεν λες όχι, ε. Ρε να σου πω κάτι, τα λεφτά πάνε. Εντάξει. Αυτό έχεις δίκιο. Συμφωνείς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δει εσένα να σου έρθουν ποτέ λεφτά έτσι εξ ουρανού. Όχι. Δύσκολο. Θα βάλω αυτούς σε desert. Scorpions. Ή έχει και το μαύρο. Έχει ένα μαύρο. Ένα ωραίο. Giant desert hairy scorpion. Τι έχει και μαλλί αυτός. Έχει. Έχει και μαλλί. Ναι, έχει αλογοουρά. Αμα. Βάλω... Μόνο ένας. Α, έχει μόνο ένα αρσενικό. Άρα δεν μας βολεύει. Αν και αυτός μου αρέσει πιο πολύ. Ναι, είναι πιο ωραίο. Μίξ δεν γίνεται. Μίξ δεν γίνεται ξύλο γιατί μέσα. Θα έχει ξύλο μετά. Κοντωθούνε. Ναι. Ιγκουάνα. Άρα θα βάλουμε εδώ τον χέρι. Πάμε τον τριχωτό. Τι να κάνουμε. Οπότε, παίζουμε. Tyson. Εδώ, τη θηλυκά που είναι καλή. Ναι. Έλα εδώ κοπελιά. Α, μαν, πώς είσαι. Πολύ creep.
Έχεις δει ποτέ Σκορπιό? Πολλές φορές. Πω κι εγώ, δικαί μου. Πολύ μυστήριο. Όταν το πήρα. Τι έγινε? Ζουπίδι απάντησα, ρε. Πώς θα έρθει, άμα... Τακ, έτοιμο. Ο αρσενικός, αυτός εδώ. Βλέπεις ότι άλλαξε το σκηνικό. Για την έρημο. Κλακ, ελάτε τώρα. Οπότε θα πάμε λίγο εδώ. Εδώ στο research. Να κάνουμε λίγο για τους... Πρέπει να κάνω και για τα άλλα ζωάκια. Αυτά τα research πρώτα... που κάνεις τώρα, μένουν και για το επόμενο πάρκο, ξέρεις. Ή πρέπει να τα κάνεις πάλι από δεν την αρχή. Δεν ξέρω, γιατί θεωρείται ότι είναι το ίδιο franchise. Okay. Καταλαβαίνεις ότι το έχει ο ίδιος. Ναι, κατάλαβα. Εμείς. Τώρα... Αν ξέρει κάποιος στα σχόλια να μας πει, αν τα research που κάνουμε μένουν και μετά. Έτσι να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται. Θα είναι πολύ καλό. Θα δείξει. Θα να ρίξω λίγο εδώ υγρασία και τα λοιπά, ώστε να είναι πιο κομπλέ η τύπη. Νομίζω είναι σε καλά επίπεδα. Δεν ξέρω, το έχω πάει στη μέση, κομπλέ είμαστε, ανεβαίνει. Τώρα μόνο μένει κάποια πράγματα να τα κάνει research ο γιατρουδάκος μας. Εντάξει, θέλει χρόνο αυτό. Πάμε λίγο στους λύκους, φιλαράκι. Εδώ μέσα είναι τούμπανο ρε εσύ. Το θέμα είναι τώρα επειδή έχουμε πολλά ζωάκια, κοίτα ό,τι γίνεται πάλι. Κοίταξε, συνέχεια τώρα πέφτει, υπάρχουν προβλήματα. Πέφτει ξύλο, γιατί έχουμε πάρα πολλά και πρέπει να ασχοληθείς με όλα. Λογικό. Οπότε τώρα εδώ οι σαύρες, κάποια μεγάλωσε τώρα. Θέλει πούλημα. Και παίζουν ξύλο τώρα μεταξύ τους, οπότε το έχουμε αυτό συνέχεια. Ένας από εσάς μας έχει πει στα σχόλια να ονομάσουμε ένα ζώο Maggie B για να κάνουμε zoom και μας είπε ότι γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Μας το είχε πει αρκετές φορές, αλλά εμείς το ξεχάσαμε. Πραγματικά το ξεχνάμε, δεν το αγνοούμε, το ξεχνάμε γιατί έχουμε πολλά εδώ πέρα με τα ζώα. Του είχα απαντήσει εγώ συγκεκριμένα, θα το κάνουμε στο επόμενο και μόλις τελείωσε το επόμενο, λέω ζώχα, το ξεχάσαμε. Αλλά το θυμηθήκαμε τώρα. Οπότε πατάω enter στην ουσία και κάνω zoom. Πρέπει να. Ναι, κάνουμε zoom στο ζώο από την κατάλαβα. Ελπίζω να μην μας χακάρουν το πάρκο. Μην μας χακάρουν το κανάλι, φοβάμαι. Έκανα. Ποιο είναι όμως? Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Για πάτα πλέ να δούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή εδώ δεν είναι. Μάλλον. Όχι. Αυτό. Καλά, κάτσε τώρα, τρώει, μπορεί. Ποιο είσαι? Νάτι. Εδώ είναι, αλλά τρώει. Όχι. Πάμε στα λυκάκια γιατί τα έχουμε φτιάξει, τα έχουμε βάλει και... Και δεν έχουμε ασχοληθεί. Αυτό το κάνουμε σε κάθε επεισόδιο γιατί έχει πάρα πολλά ζωάκια μας. Ζωάκια το πάρκο μας. Φίλε. Και γίνεται πάνικος. Τα μπαλόνια εμείς τα πουλάμε. Ναι, ποιος. Λες να έχω το πάρω πάρκο. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η ικανή. Βλέπεις εδώ πέρα πλάνα, ε. Εσείς τώρα ήρθατε κάτσε πίσω την κολόνα. Ήρθανε για να δουν τηλεόραση. Για να δω απόψεις που έχετε. Εδώ για τις κατσαρίδες, εντάξει, αυτές θα τις σκοτώσουμε, μα είναι. Έχει killing. Γενικά πάντως έχουν καλά. So many. Πρέπει να έχουν γεννήσει, ρε boy. Πόσα να είναι, μπορεί, εντάξει. Ναι, ξέρεις, ένα εκατομμύριο. Πόσες να είναι. Δεν είναι, οκ. 12 μόνο. Αυτό το είχαμε αφήσει και τα κορίτσια του πάρκου μας. Εντάξει, είπαμε ότι δεν μπορείς. Δεν γίνεται να μην σου ξεφύγει κάτι, μάλλον. Εντάξει, τα σαλιγκάρια γιατί εδώ πέρα προχθές έβρεξε, τώρα βγήκανε. Βγήκανε... Οι κοχλοί. Οι κοχλοί. Ωραία, πάμε. Ωραία. Τέλεια. Να προσθέσω ότι έχουμε πάει 3.62 και μόλις ξεκινήσαμε το επεισόδιο σήμερα ήμασταν 3.50. Κατεβήκαμε στα 2.50. Για να βγήκαμε ξανά. Τώρα ότι λέγεται ένα Poison Frog Mercedes, αυτό με ξεπερνάει. Random εντελώς τα ναι, νόματα, ναι, ρε. Ναι, τελείως random. Και λέει, πάρε τυχαίες λέξεις και βάλτε σε ονόματα. Τι βρήκαμε εδώ. Κάτι για τα πάντα. Θα το κάνω cancel και θα εξερευνήσουμε λίγο για τους λύκους. Θέλουμε για τους λύκους τώρα, ε. Πρέπει, αλλά δεν θα βάλω το... βάλε το newbie. Βάλε το newbie, το γιατρό, δεν πήρες. Δεν βαριέσαι. Ωραία, ωραία. Τι πάρα εδώ έχει μπει μέσα, καθάρισε. Ναι. Wow. Εδώ είναι ο Ασπροδόντης. Ασπροδόντης, μπράβο. Εδώ είναι η Ivy. Πολύ καλά πάνε. Θέλω να δω λίγο comparison που κάνει. Μεταξύ τους. Έχει πέσει με τη Λίζα. Karen May, να το λέει. Ναι ρε φίλε. Άρα έχεις... Όχι είχες δίκιο, είχε δίκιο το Zupedia. Ναι. Έχει διαλέξει τη Λίζα. Τέλος. Και τα υπόλοιπα λένε pack mates και καλά...
Ας πούμε η Ivy που είναι πιο τέτοιο δεν έχει βρει. Πιο πιτσιρίκα μπορεί. Δεν, ναι, έχει, δεν έχει ταιριάξει. Είναι δεν δύσκολη. Έχει ταιριάξει, ρε, με τον άλλον. Κάνει τη δύσκολη. Οπ. Οχ. Αγκά. Αγκά. Ναι, ναι, κάνουν ζευγάρωμα. Πόσο... Σίγουρα, ρε. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έλεγε. Αυτό σαν παιδάκι είναι, ρε. Τι παιδάκι και τι με αυτό, έχει κλείσει τα... Δεν μας άνε. Όχι, ρε. Είσαι σίγουρος, ρε. Θέλω να δω, περίμενε. Μια μπουκιά την έχει, ρε. Και... Αυτό να μου πεις. 21 χρονών είναι, φίλε. Α, είναι η πρώτη μας, ρε. Είναι η πρώτη, γι' αυτό αν... Απλά ο άλλος είναι ζώο, ρε, ολόκληρο. Κρατώ. Είναι, πρέπει να είναι full. Αμάν, χαίστηκα λίγο πάνω μου, Πρέπει να είναι full στο size. Α, όχι, δεν είναι. 83, η άλλη 83. Είναι full. 83! Ρε, ρε, πού τα πέταξε, ρε. Ρε, εσύ. Τορπίλι, Τι είναι τα μωρά είναι αυτά, τι έκανε κάτι άλλο. Α, ναι, κάτι άλλο μάλλον είναι, bro. Ο άλλος φεύγει, σου λέει, μάγκες, την κάνω γιατί δεν έχω, δεν με σηκώνει καλή γένα. Ρε, τον τύπο καρπερός. Ο Βάτραχος λέει, τι ψάει. Ας πει νερό. Τι θέλει, να το δώσουμε στο στόμα. Ξέρω εγώ. Εγώ είπα πριν άρθει να στυπάς, δεν έχει έρθει ακόμα, ούτε εδώ έχει έρθει. Νομίζω πρέπει να φέρουμε κι άλλα άτομα. Λες, Δεν προλαβαίνουν, ρε, εσύ. Δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν, εντάξει. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Επειδή πάει καλά το πάρκο. Πάει καλά, ναι. Θα φέρω άλλον έναν keeper. Όχι, βασικά αυτός είναι που καθαρίζει. Εδώ. Θέλω να πας τώρα. Τώρα με το καλημέρα. Τώρα. Εδώ έχω ζητήσει να έρθεις εδώ. Μπορείς. Α, ο keeper ήρθε. Ο άλλος είναι αυτός που καθαρίζει. Απλά πάει μόνος του. Α, ναι. Σωστό. Πού πάει τώρα. Θέλω να δω πού πάει όμως. Αυτός είναι που φέραμε τώρα. Τον κάναμε recruit, ναι. Κάτσε να δει λέει ότι παίζει γύρω-γύρω. Ναι. Να εξοικειωθεί με το μέρος και θα στρωθεί. Τώρα πας πίσω. Θα σε βάλω και στο γρήγορο, να δω που θα πας. Φίλε, δεν πιστεύω να πάει. Θέλω να μπεις μέσα. Δεν πήγε. Σε καμιά αγωνία. Δεν πήγε, ρε. Τώρα να σου πω ότι μου φαινόταν κολόφιδο από την αρχή, θα πιστέψεις. Ειλικρινά, μα κάτσε να δεις τι κάνουνε. Έχει απλά τη σκούπα στον νόμο και κάνει βόλτα. Δεν, και καλά δουλεύω τώρα. Να, εδώ ο γιατρός τρέχει. Δόκτωρ, εντάξει, τρέχει, μπράβο. Ο τύπος είναι φίδι, ρε. Ινσπέκτορ θα έρθει σε τόσους μήνες. Εδώ οι αρκούδες μας σε social δεν παίζουν καλά. Έχουν στρεσαριστεί όλα τώρα. Γιατί όμως. Μήπως είναι πολλά. Είναι πολλά. Ωραία, γεννήσατε ξανά. Φίλε, ο Σάκης, ο Καρπάς. Είναι καρπερός, τέλος. Είναι καρπερός, το έχουμε ξαναπεί. Δεν μασάει ο τύπος. Μάγκες, κοιτάξτε πόσα έχουμε τώρα. Όχι, κάνει 5 από την αρχή. Ναι, ρε. Όχι, ρε. 2 είχαν γεννήσει. Βασικά, όχι. 5 είναι σύνολο. Άκυρο. Ναι. 2 είχαν γεννήσει, νομίζω. Είχαν γεννήσει 3 και δεν το πήραμε χαμπάρι. Όχι, όχι, είναι 3, είναι από την ίδια γένα. Α. Ίδια γένα. Απλά social τώρα, μήπως επειδή είναι πάνω. Αλλά όχι, αφού. Όχι, δεν είναι ντροπαλά. Όχι, δεν είναι ντροπαλά. Όχι, αλλά... κοίτα πόσο έχουν μαζευτεί όμως, Πόσο επειδή έχει τόσο κόσμο. Πολύ κόσμο. Θα του βγάζουν φραγκάκια. Εδώ, αυτό εδώ. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι τσάμπα. Αλλά αυτό ήταν ψηλό άκυρο εκεί που το βάλαμε. Εδώ. Δεν μας πειράζει. Άξι, κάτι λίγο. Και εδώ. Okay. Θα να πάω πάνω. Έλα, έλα, πολύ καλά, πολύ καλά. Θα στρώσει ο Καρπάς. Και τελικά έρχεται και από αριστερά κόσμος. Που δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα ανέβει από εκεί. Από αριστερά απλά είναι, είναι λίγος κόσμος, γιατί... Εντάξει, είναι πιο μεγάλη διαδρομή. Οπ. Αυτά εδώ πέρα κάνουμε σουξουμούξου τώρα. Κάθε φορά πάντα τα... Άστα ρε παιδί μου. Sorry, φεύγω. Απλά μου τα βγάζει πάνω και μου αποσπάει την προσοχή, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά δεν μπορείς τώρα να κάνεις ντουέτσι. Μαγκές, πάει πολύ καλά εδώ πάνω. Ο κόσμος έρχεται. Τα μαγαζάκια λογικά πηγαίνουν καλά εδώ. Αυτό είναι σχετικό, αλλά άσχημα δεν νομίζω να πηγαίνουν. Καλά, άστα να υπάρχουν, δεν μας χαλάει. Ισχύει. Οπα, sorry. Ο καμεραμάν μας έχει πιει λίγο. Καμεραμάν. Δεν θέλει να μπει μέσα. Οπα. Παρταλιός. Εντάξει, αυτό είναι. Α, μπράβο. Εδώ είμαστε. Δικέ μου, έχω να πω ότι... Εκείνα τι μας λένε ότι... Ότι σπηλιά τα σπάει. Δεν μπορεί να δει ότι είναι και καλά λύκος από αυτό το μέρος που τον βλέπει και δεν έχει καλή θέα.
Επειδή είναι μακριά. Εντάξει, ο τύπος τον βλέπει εδώ πέρα πόσα μέτρα είναι εδώ. Sorry κιόλας. Ρε φίλε, τι να σε κάνουμε. Άνοιξε το να μπει μέσα, μα θέλει να τους δει. Αλλά εμείς έχουμε πει ότι έχουμε πάει για ομορφιά και δεν θα κάτσουμε να δώσουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα που μας λένε. Άμα καθόμαστε να ακούμε τώρα τον καθένα, μπαίνουμε τα κοντομάνια και σου λέει κρυώνω. Ρε φίλε, κάτσε. Ισχύει. Sorry κιόλας. Ζόγαν έχουν πάρει 400 χιλιάρικα. Ναι, μεν λίγο στον κόσμο έχουμε πέσει. Ένα τσάφι σε ίσα. Στον κόσμο μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει στο σημείο που είμαστε. Τα λεφτά όμως εκεί πάνε. Να δούμε λίγο ξανά μία εδώ πέρα στα guest. Αυτά εδώ που είναι σημαντικά. Ναι. Όσο μας αφορά εμάς τώρα, γιατί πάμε καλά, οπότε θα δώσουμε λίγο σημασία. Το κρύο. Να! Το κλασικό. Να τα! Άντε ρε! Ωραίο ασπροδότης θα το κάνει το κονέ του. Ωραίος. Την ψήνει. Μπορεί να είναι μεγάλο σε ηλικία ο ασπροδότης. Δεν μασάει ρε. Αλλά το μωράκι το ρίξε, Ζόχαν. Έτσι μπράβο. Και τα χαρά. Έλα, μπράβο. Πάρ' τη Λίζα και κάτω την κορνίζα. Έλα, Λίζα μπανάνα. Το είχε ασπροδότης μπανάνα. Ασπροδότης φιλαράκι, δεν μασάει να και ξέρεις. Και τον Οκτώβριο, τώρα έχουμε Αύγουστο. Μπαμ, μπαμ, φιλέ. Θα έχουμε και γενετούρια στο επόμενο επεισόδιο, όπου εκεί θα ονομάσουμε... Θα δούμε και μικρά λυκάκια και δηλαδή. Τα ζωάκια μας τα νέα. Τώρα, να συνεχίσω λίγο να κάνω αυτό που ήθελα να δείξω πριν. Ωραία. Έχει κρύο. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγουμε σε αυτό το πάρκο. Στο επόμενο ίσως. Να βάλουμε heater αν παντού. Αν διαλέξετε κάποιο πιο... Αν διαλέξουνε. Ναι, πρέπει να τους βάλουμε να διαλέξουνε. Θα βγω στο μενού και θα δείξω τι άλλα μέρη υπάρχουνε. Okay, μ' αρέσει η ιδέα σου. Μ' αρέσει. Τώρα εδώ πέρα αυτό είναι το καθάρισμα. Μάλλον είναι για τα παγόνια. Το τέτοιο. Time to go home. Κόκκινο. This is okay. Τι okay. So far, λέει. Δεν θα τελειτάρω αυτό τώρα. Αυτό εδώ πέρα είναι... Νομίζω ότι είναι κακοκαιρία. Αλλά δεν κακοκαιρία. Είμαι σίγουρος. Γιατί πριν έχει ρίξει ένα καλό χιόνι. Οπότε... Μπορεί, ρε, φίλ, τώρα εδώ πάνω είμαστε ξέρεις. Λίγο... Αυτό εδώ πέρα που είναι και καλό. Αυτό λέει και καλά είναι... Έχει πολύ ωραίο τοπίο. Αυτό το μέρος. Έχουμε κάνει εμείς να έχει ωραίο τοπίο. Εδώ που έχουμε φτιάξει λίγο βουνό. Τα πράσινα μας ενδιαφέρουν ελάχιστα γιατί είναι καλά για μας. Πιο πολύ σημασία πρέπει να δίνουμε στα κόκκινα. Μπας να βελτιώσουμε. Κοίταξε. Άμα έχει να κάνει με τον καιρό, με το κρύο κλπ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα τι να βάζεις heater παντού στο δρόμο. Όχι, εντάξει, δεν γίνεται. Έχω βάλει αν δεις εδώ κάποια. Ναι, αλλά. Εδώ. Αλλά δεν μπορεί συνέχεια παντού. Και μου φαίνεται χαζό που μπαίνει ο κόσμος και είναι με κοντομάνικα σε ανοιχτό πάρκο. Ισχύει. Τώρα πάντως από ό,τι βλέπετε, η Πεκτούρας έχει πάρει μια μορφή απίστευτη το πάρκο. Γιατί στην ουσία πριν που το σήκωνα έτσι εδώ, εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένα κενό. Όπως και εδώ αριστερά. Πλάκα, το project με τους λύκους είναι πάνω από το μισό πάρκο. Το project με τους λύκους, αν το βάλεις όλο αυτό εδώ, είναι όλο αυτό εδώ. Ξανοιχτήκαμε λίγο, ε. Δεν πειράζει. Είπαμε ότι πήγαμε για την ομορφιά. Δεν είναι ακόμα αυτά, τελειωμένο. Όχι, θα μπορέσω να προσθέσω κάποια πραγματάκια. Όπως και άλλα δέντρα το πέτρες. Βουνό. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με πέτρες. Απλά είπαμε να το κάνουμε σαν δάσος και να μην δώσουμε τόσο σημασία στις πέτρες κτλ. Ναι. Θέλαμε να το κάνουμε καθαρά δάσος. Τώρα, άμα το γεμίσω κι άλλο, μπορεί να γίνει σαν τελείωσε ζούγκλα. Θα δούμε. Θα το πειράξουμε λίγο πάντως. Ναι, τώρα θέλω να κάνω ένα πλάνο εδώ μέσα ξανά πάλι που είναι σκοτάδι. Είναι όμορφο εδώ πέρα. Πάω, τα σπάει εδώ. Και αυτό θέλαμε να καταφέρουμε στην ουσία να βλέπεις τους λύκους από εδώ μέσα. Κοίταξε, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Σωστός αυτό. Γιατί Κατά μία έννοια. Γιατί και οι κροκόδηλοι ήταν underwater και έβλεπες από εκεί. Τώρα σε μέση σπηλιά είναι διαφορετικό, μεν. Αλλάζει πολύ πιστεύω για μένα, γιατί το άλλο είναι διαφορετικό. Όσο ναι. Να είναι, μπαίνει από κάτω και. Ναι. Βλέπει ό,τι βλέπει. Εδώ τα σπάει κροκόδιλο. Έχουμε κάνει τουλάχιστον καλά project πιστεύω. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα θέλω να βγω λίγο έξω στο μενού. Ναι. Να δείξουμε λίγο τι άλλα map έχει το παιχνίδι. Σε περίπτωση που θέλουν τα σκυλιά να συνεχίσουν, που προφανώς θα θέλουν. Έτσι φαίνεται. Απλά θα ήθελα να κάνουμε ένα poll. Ώστε να αποφασίσετε σε ποιο χάρτη να πάμε. Whoa. Τώρα, πατάμε franchise. Oh, έχουμε yeah. Εδώ πέρα το κλασικό το δικό μας. Εδώ είναι ένα που είχα φτιάξει από πριν έτσι να το τεστάρω. Και εδώ αν πατήσω New Zoo, μου είχε αυτές τις κατηγορίες. Δεν τα έχω δει αυτά.
Είναι 3-6. Εμείς είμαστε εδώ στο τελευταίο, το πιο παγωμένο σημείο. Το αριστερό τι είναι? Το αριστερό-αριστερό. Όχι, το πρώτο-τελευταίο. Αυτό Άγκα. Είναι στην ουσία Βόρεια Αμερική, ας το πούμε, πάλι σε μέρος που ζουν οι Λύκοι, ας πούμε, οι Timberwolves. Okay. Είναι τα ίδια, άμα δεις τα δέντρα, είναι αυτά okay. τα δέντρα που έχουμε βάλει εμείς. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι. για να δουν τα σκυλιά τι παίζει. Όπως θα τα, όπως θα τα αναφέρει ο Ζόχαν, έτσι θα μπουν και στο πόλ. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με έρημο. Αφρική, τώρα δεν ξέρετε περίπου σαφάρι. Τι ζώα παίζουν. Σαφάρι τύπου. Και το εκεί επόμενο μπορούμε νομίζω. Να βάλουμε Ζόχαν πολλά, γιατί έχει άγρια σκυλιά, έχει λιοντάρια. Νομίζω ότι και το επόμενο είναι τέτοια φάση. Βασικά περίπου. Αυτό είναι το grassland. Αυτό grassland. Πρέπει να είναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Πάλι είναι εντελώς έρημος. Ναι, το grassland. Έχεις δίκιο, γιατί αυτό το δέντρο είναι, ξέρεις, θυμίζει Σύμπα κτλ. Αυτό ψήνω πιο πολύ, αλλά εννοείται οι σκύλοι θα ψηφίσουν. Οπότε πάμε, είναι έρημος. Έρημος. Grassland, δεν ξέρω ακριβώς πώς μεταφράζεται. Είναι... Πάλι είναι ζεστό κλίμα. Ακριβώς. Απλά είναι το κοντό, το χορτάρι, το ξανθό στην ουσία. Μπράβο, ναι. Κάπως έτσι. Μετά πάμε αμέσως επόμενο που είναι το tropical. Καμία σχέση. Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Και αυτό, πας άλλο. Είναι ζούγκλα τώρα. Πας αλλού εκεί. Και είναι πέρα. Ζούγκλα. Μετά πάμε σε. Εδώ είναι Ευρώπη, θα αυτό έλεγα. Αυτό είναι ψηλομέτριο κλίμα. Είναι ήπιο κλίμα. Σαν, ναι. δικά, σαν τα δικά μας δηλαδή, ας πούμε, κλίματα κλπ. Οκ. Δεν είναι άσχημο, απλά δεν είναι το κάτι διαφορετικό πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς άλλωστε. Τώρα μετά, όπως είπαμε, πάμε το Τάιγκα, είναι βουνά και χιόνια στην ουσία, όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Και εδώ εντάξει, ξεφεύγουμε. Πάμε βόρεια-βόρεια, όπως είμαστε τώρα. Οπότε, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι ψηφίσετε οι περισσότεροι, θα ψηφίστε. Πάμε σε αυτό το μέρος. Ακριβώς. Παιχτούρες, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Κάντε like αν σ' άρεσε. Όπως είπαμε, οι λύκοι δεν τελειώσανε. Ακριβώς. Θα κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο ώστε να το αφήσουμε λίγο να τρέξει στο poll. Έτσι, μπράβο. Και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.